Λοιπόν, ο Παναγιώτη Λάμψια μαζί μας να κάνουμε μια στάση εδώ να αποκωδικοποιήσουμε όλο αυτό το χαμό που έχει γίνει στην Βουλή. Τον έχουν ανέβει πάρα πολύ μετά την πρόταση δυσπιστίας. Έρχεται αυτό το επεισόδιο με τον κύριο Πολάκη, ο οποίος μια σαν να ανέλαβε, σαν, σαν να πήρε τη σκητάλη θέλει να βγάλει μπροστά το θέμα της Νοβάρτης. Υπάρχει αυτή η προσωπική πλέον βεντέτα uh, με τον άδων Γεωργιάδη. Νομίζω λοιπόν, ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει. Θέλω να πω πώς το κάνει. Κοίταξε, Σία, ο κύριος Πολάκης είναι γνωστό πρόσωπο και η συμπεριφορά του επίσης. Το πρόβλημα δεν είναι καν ο κύριος Πολάκης. Το πρόβλημα είναι ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να αποφασίσει είτε είναι υποχείριο του κύριο Πολάκη, είτε όμοιρο, είτε είναι κοινό σχέδιο που καλείται και εφαρμόζει κάθε φορά που βρίσκεται στα δύσκολα ο κύριος Τσίπρας, Κύριε Πολάκη. Ο κ. τι έκανε χθε, προσπάθησε να κάνει τη Βουλή Ροντέο. Δεν μπαίνουν στην ουσία αν καλώσει ή κακό του αφαιρέθηκε ο λόγο, αλλά ακόμα και αν κακό του αφαιρέθηκε ο λόγο, δεν μπορεί να κάνει κατάληψη του βήματο του Κοινοβουλίου. Δεν είναι ανήκου στα πράγματα αυτά. Είναι πρωτοφανή. Δεν νοείται τέτοια συμπεριφορά από πολιτικό πρόσωπο και δει εντό του Κοινοβουλίου. Δεν είναι λοιπόν ο αψή σφακιανό που θέλει να λέει ο κ. Τσίπρα. Είναι ένα σχέδιο που ξυφαίνεται από πολύ παλιά, Ξεκινάει από το 2008, αν μου επιτρέπει, τότε που κάει και η Αθήνα και ο κύριο ε, Προκόπη Παυλόπουλο συνομιλούσε με τον κύριο Τσίπρα και του ομοίου του, αντί να βάλει τάξη στη χώρα. Λοιπόν, και αργότερα ξέρουμε πώ το εξαργύρωσε με μια θέση στην Προεδρία τη Δημοκρατία. Με τα λόγου γνώσεω μιλώ, δεν λέω από το κεφάλι μου πράγματα. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά λοιπόν, που ξεκίνησε το 2008, κορυφώθηκε Το 2011 και το 2012 οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία. Τώρα λοιπόν που βλέπουν ότι δεν του βγαίνει καμία κίνηση, καταφεύγουν πάλι στη λάσπη. Και στο λασποκύλημα μου επιτραπεί η έκφραση. Αυτό είναι που φέρνει την κοινωνία σε αποτροπιασμό σε σχέση με το συνολικό κλίμα και την πολιτική γενικώ. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Δεν πρέπει να δίνεται τροφή σε τέτοιες συμπεριφορές. Να, να ξαναπούμε εδώ ότι... Ε, έχει δικαίωμα να, να ασκεί οποιοδήποτε πολιτικό όση κριτική θέλει στον πολιτικό του αντίπαλο. Προφανώς. Αυτό είναι μία στάξη ζήτημα. Άλλη στάξιο ζήτημα. Ο τραμποκισμό είναι, είναι το πρόβλημα. Ακριβώ. Ο, ο τραμποκισμό που νομίζω ότι ε, σε, σε αυτόν είναι που εστιάζονται και οι αντιδράσει. Τώρα όμω. Ε, και τώρα δεν μπορώ να το ακούω το επεισόδιο... τον κύριο Ναγούση να επικαλείται. Όταν ήταν εκείνο που έτρωγε το ξύλο και τα στελέχη του Πασόκ τότε. Εντάξει. Ε, να πάμε όμως και στο παρακάτω, γιατί είδαμε πώς αυτό το επεισόδιο που προκλήθηκε στη Βουλή φούντωσε και την αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το κίνημα αλλαγή η πρώτη επίσημη έτσι σκληρή κόντρα με αιχμή το ζήτημα των ίσων αποστάσεων που έθεσε η Νέα Δημοκρατία. Αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε το γιατί συμβαίνει αυτό, είναι να δούμε τα στοιχεία που παρουσίασε στο δελτίο στην δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία, ενώ ο αρχικό πίστευε ότι δεν χάνει από το κίνημα αλλαγή ή χάνει ελάχιστα, φαίνεται ότι χάνει παραπάνω. Εν προκειμένου όμω, πρέπει να είμαστε δίκαιοι, το κίνημα αλλαγή δεν δικαιούται να κρατάει ίσε αποστάσει από συμπεριφορέ τραμπούκικε και ασχέτω αν έχει καταδικάσει πολλέ φορέ τον κ. Γιατί το έκανε λοιπόν. Η γνώμη μου είναι ότι έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση επειδή νιώθει ότι πιέζεται από τι δύο πλευρέ του πολιτικού συστήματο, από τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή και, και από το πιέζεται, Αυτό όμως. έτσι συμβαίνει στην πολιτική όμω. Θέλω να σου μεταφέρω όμω και ένα ρεπορτάζ πριν βγω εδώ, μια ώρα πριν, συνομίλησα με κορυφαίο στέλεχο. Πιο κορυφαίο δεν γίνεται. Μου μετέφερε λοιπόν ότι εμεί θεωρούμε εξοβελιστέα τη συμπεριφορά και το πρόσωπο του συγκεκριμένου ανθρώπου, που δεν είναι η πρώτη φορά που διαλύει μια κοινοβουλευτική διαδικασία, δεν θα είναι και η τελευταία. Όμω δεν μπορούμε να παίξουμε, λέει, στο παιχνίδι του δίπολου. Δεν ανεχόμαστε να είμαστε ανάμεσα στη σύγκρουση ακραίων συμπεριφορών από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ που προκαλεί επίτηδε αυτή την ακραία συμπεριφορά για να βρισκόμαστε εμεί ανάμεσα. Εμεί θέλουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αυτή ήταν η θέση του προ συγκεκριμένου προσώπου. Σε κάθε περίπτωση όμω, αυτό που μένει στην κοινωνία είναι ο αποτροπιασμό στην πολιτική. Και αυτό πρέπει να προσέξουν τα πολιτικά κόμματα που ενδιαφέρονται για του θεσμού και για την πρόοδο τη κοινωνία. Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη.